Γεια σας φίλοι, γεια σου Κώστα Μαλέκο. Καπνούν το φραβέ μας. Ευχαριστούμε που είμαστε στην κουζίνα για μένα, ευτυχώς είσαι παγάκια. Μα κόψεις τα καφέ τώρα, πάει, κάνεις οικονομίες. Πώς θα με πρόβλημα, ρε πήγαμε στο φω, κουμπάρο μου, γραμμέ, ξούρου, ίστηκαμε, κάνουμε, να έρθουμε έτοιμοι για το podcast μας. Το Φάνο. Ναι, το φίλο μου Φάνο, το κουμπάρο μου. Ευτυχισμένος, εντάξει, δεν τα πω. Δηλαδή σήμερα περιοδιώσαν ο Φάνος και δαμέ, δεν πεις πως είναι άλλο. Τι εννοώ, αδερφή. Ενώ είναι είσαι καλή υποχρέωση σήμερα. Δεν έχω υποχρέωση. Εγώ κανονίζω τη ζωή μου να μην έχω. Απλά θέλω να σου πω ότι πήγες στο Φάνο, κουρεύτηκες μούχτη, εξουρίστηκες μούχτη, δαμέ φοράμε μούχτη. Ναι, άλλο. Δεν μου θέλεις άλλο, ρε. Δεν μου θέλεις άλλο, ναι. Ας το δοκούμε. Θα ξεκινήσουμε τα έξοδα μας, πάρε μου την πέρα. Ποιο Χριστόλη, να εγώ και να σε να βάλει άλλες αυξήσεις. Δεν θα αυξήσεις πάλι, να εσύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι πεζίνα. Πάλι, πάλι γίνει πεζίνα, όχι φόμε την πεζίνα. Δεν μπορεί φάση. Όχι, μα να πάει και ευρώ πάλι και πώς είναι. Ή αν με πάει, και να πάνε 90. Ένα 90 πάλι. Ένα 80, ένα 90. Ένα μας πει ο κόσμος. Εντάξει ρε, είσαι πάνω, και αν είσαι αυξήσεις, είσαι μια χαρά, ναι. Ναι, χαλαρά, χαλαρά. Ο κόσμος να μας πει, να μου γίνεται. Τι είναι που έχουν κοπελούκια. Ο Ιακάς σου έδινε πάνω, ρε Μαλεκό. Δεν το κύριε της κάτω. Όχι. Έκαμε στον έτσι πόσο μητσίς ρε, τώρα μεγάλωσες. Όχι, γιατί ο Καντονά δεν το κάνει εγώ. Κάμνει το. Ναι. Θα σου ο Καντονά. Θα θυμούν Καντονά. Ναι, μπορείς να θυμάσαι που πήγε κάτι στον Κλωτσάν γίνου του. Κλωτσάν, εγώ εδώ. Του φιλάθρου, ναι. Ναι. Τώρα, παίχτες του, δεν αρισκούν πολύ. Πάμε, είδα να μπούμε. Να μπούμε, εσύ μου πεις. Είδες κανένα. Επίαμε καλά. Είδες κανένα μάτσο να μπούμε, είδες κανένα μάτσο σαν είδες. Ψες, όχι. Άρα και πού. Όχι, τα μάνα είδε ψες την Ομόνια, αν είναι που είδε ρε. Και την ΑΕΚ μόνο άρε. Προλέψεις ρε Μαλεκο, πριν να πάμε στα δω, ήβρες δυο που τα τρία στο πρώτο γκρουπ, είσαι μια χαρά. Ήβρες το Ομόνια ΑΕΚ και το... Συγγνώμη. Ομόνια Ανόρθωση και το Άρης ΑΕΚ. Είπες άσσον η Ομόνια, είσαι παλιά στην αρένα. Και έχασες το ΑΠΟΕΛ. Είναι που μας βάλουν καλό και ταλαιπωρούν μας και κατηγορούν μας και... Το δεύτερο μην είναι το play-offs. Εσύ είσαι γυρεύκη, εγώ είμαι πάρα μικρό, είναι δεύτερη αγωνιστική, ναι. Ήβραμε δυο από τα τρία παιχνίδια τριπλής παραλλαγής της πρώτης εξάδας, την πρώτη φορά και δυο τώρα, την καλά, δεν συγγνώμη. Μα την πρώτη φορά βρες και πάλι, ρε. Βέβαια. Βρες το χείτο από την Ανόρθωση και έχει βρες και την Ομόνια, ρε. Τα κείμενα και είναι το αποτέλεσμα που βρες όλα τα λεφτά. Είπα δυο φορές την Ομόνια να κερδίσει μετά που και ο αλλαγές προπονητού με τους καπέλους, τους γιασπεράρες να μπουλαρούν γίνουν στους Νορβηγούς, τους ζωστούς, τους επία ανοίχτα, πιάζουν καμιά και κουσά τσιγκιάζε βία. Και ήβραμε δυο φορές την Ομόνια να... Ναι, σωστό. Ναι ρε, πάει κατά προγνωστικά. Το μόνο που σε αφήνει εκτεθειμένο τώρα είναι η παράσταση να έρθει έτσι σπαφ που σε αφήνει εκτεθειμένο ως τώρα. Εκτεθειμένο το, ξαφέρουμε. Αφήνεις εκτεθειμένο στις προβλέψεις σου για να έρθει και σπαφ. Όχι, γιατί, διαφωνώ. Φίλε, αν όρθω ότι κάποια στιγμή είπες ότι να είμαι στη μέση της Πάφος και του Άρη. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Η Πάφος είπες ότι μπορεί να πιέσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τσάνα, καμία τίποτα. Καλά, δεν είναι αύριο να όρθω ότι την Πάφο που παίζει αν όρθω ότι η Πάφος. Να μην είναι η Πάφος τελευταία. Είναι μες στη μέση του Άρη και του Πάφου. Όχι, ο Άρης αφού είναι δεύτερο. Η όρθω ότι η Αντέρη είναι έναν πέπτη. Ρε φίλε, μες στη μέση. Η μέση εννοείται να αν είναι ο Άρης δεύτερος, είναι όρθωση τρίτη και πάω στο τέταρτο. Θα είναι η ανόρθωση, θα είναι μέσα στη μέση των δύο ομάδων. Αν δεν η ανόρθωση την πάω αύριο, πάει 51 και μείνει και πάω 50. Ο Άρης έχει 57 όμως. Πρώτος, η ανόρθωση ή πάφος. Τι? Άρης. Ανόρθωση. Δεν θέλαν έτσι ρε. Έτσι. Δεν το θέλω έτσι. Ρε μα, εξήγω το καταλάβει. Και να με περνάνε τους άνθρωποι. Εγώ τι πάω να πάει πρώτη. Τι πάω ποτέ να πάει πρώτος ο Άρης, δεύτερη ανόρθωση και τρίτη πάφος. Όχι, κατάλαβας. Μπορεί να είναι ο Άρης τρίτος, η ανόρθωση διάρτη με πτή πάφος. Δεν μπορεί να εννοείς. Μες στη μέση, φίλε. Στη μέση το δύο ομάδων. Στη μέση το δύο ομάδων. Ναι. Ή έθελα να μες στη μέση το δύο ομάδων. Για να κερδίσει η ανόρθωση την πάφο, πέρα να είμαι μέσα. Είναι σε μέσα, να σε έξω πάρω.
Ένα μας πει ο κόσμος παγούει. Και σαν να γίνει σιγά. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Κοινή που μας διαψεύδει μέχρι αυτή τη στιγμή. Γιατί αν όρθω σου είπα δεν είναι έτοιμη ομάδα για πρωτάθλημα όταν ήταν δεύτερη. Πάμε παρακάτω. Για την Πάφο έχω πέσει μέχρι τώρα, χωρίς να το αναιρέσω ότι ετέγιωσε, 1-2. Okay. Θεωρώ ότι η Πάφος ακόμα έχει τα τσάστης για δεύτερη θέση. Όμως, η απόδοση της που την είδα στο μάς Κυπέλλου... Εμά έτσι το παιχνίδι δεν είναι μέτρο σύγκριση. Είναι μέτρο σύγκριση στην ώρα. Είναι μέτρο σύγκριση για την Πάφο. Μέτρο σύγκριση ενώ ευκάλλει μου η Πάφος ότι να πάει αποκλειστικά, ότι ενδιαφέρεται παραπάνω για τον Κύπελλο. Εντάξει, μην μείνω για τον Κύπελλο, για τον Πρωθυπουργό. Έτσι μου ευκάλλει. Ναι, αν ενδιαφέρεται μόνο για τον Κύπελλο, να παίζουμε ένα εξή. Ναι, αλλά μην λέτε ότι η Πάφος ακόμα η Πάφος έχει πειρασπίσει για δεύτερη θέση. Είπε. Μπορεί να έρθει δεύτερη. Φυσικά. Ντάμα η Πάφος μπορεί να έρθει δεύτερη θέση, είναι η Ομόνια που μόνο πρέπει να πάει και ο Πρωθυπουργό. Μπορεί. Αφού είναι 7 βαθμού η Πάφος πει δεύτερη, η Ομόνια 8 που τον πρώτο. Μπορεί να περάσει την Ομόνια, είναι καλά. Ναι ρε, με το σκεπτικό μπορείς ότι η Πάφος ακόμα έχει πιθανότητα για δεύτερη θέση ναι. Από την οποία έχει απόσταση 7 βαθμούς σημαίνει ότι η Ομόνια από 8 βαθμούς που το απολύτει και το πιο πράσιμο. Μα του τον είπα σου το, σαν ήταν... Άιστο τώρα, μιλούμε για σήμερα. Και κάθε φτώμα να αλλάσω. Ενώ κόσμος πώς που αλλάσει κάθε φίλε, ας πω κάτι για να σου βάλω μες το νόημα διότι είσαι offside σήμερα που είσαι μόνοι στα μάτια χτες. Να σε βοηθήσω. Ψες. Εχθές είδα. Και που είπα σου. Εχθές είδα δύο παιχνίδια. Ναι. Είδα ολόκληρο και το ΑΕΚ Άρης και το Ομόνια Ανόρθωση. Mm-hmm. Με έχει εκπλήξει η Ομόνια του πρώτου ημιχρόνου. Φίλε, μιλούμε ότι ήταν μια ομάδα σχεδόν τέλεια του πρώτου ημιχρόνου. Όχι γιατί αυτό το ημιχρόνο ήταν καλύτερη, αλλά το πρώτο ημιχρόνο είχαμε τα ούλα. Και θυμήθηκα σε ένα ρε Μαλεκό που σε άφηκε εκτεθειμένο, πάντα με την καλή εννοία. Ένας παίχτης, ο οποίος ονομάζεται Μπέζους. Και λέω εγώ βλέποντας τον Μπέζους εχθές με την Ανόρθωση, ρε, μα ο Μαλέκος είναι καλά που μου είπε ότι ώσπου η Ομόνια στηρίζεται στον Μπέζους, δεν θα κάνει τίποτε. Τέκιο σου θα πω. Λοιπόν, και πάλι θυμήθηκα τον Μαλέκο, τον φίλο μου, τον παίχτη τον Μαλέκο, που μου έλεγε κάποτε ότι όταν έχεις ένα αμυντικό χαφ και πολλά παραπάνω μαζί και δεύτερο, τότε ο ηγέτης σου, το δεκάρι σου, μπορεί να κάνουμε θέλει στο γήπεδο. Που τη στιγμή που μονιμοποιήθηκε στην 11η της Ομόνιας τώρα και σε πολλά καλή κατάσταση ο Κούσουλος με τον Χάμπο, έχει γεγονός ότι βοηθούν και τον Μπέζους να μένουν τα τριξίματα, τα άσκοπα, σαν επιτελικός μέσος που είναι και να κάνουν τη δουλειά του και μπορεί να κάνουν. Άρα, διώσω την πάσα, εξέπληξε με θετικά η Ομόνια του πρώτου ημιχρόνου και μου άρεσε η Ομόνια σε όλο το παιχνίδι. Με εξέπληξε ο Μπέζος, όχι γιατί περιμένω τον Μπέζος εχθές να καταλάβω ότι είμαι παιχταράς, αλλά εχθές ρε φίλε ήταν εξαιρετικός. Και... Ο Σεμέδο. Φίλε, ο Σεμέδο, κοίταξε, θα σου πω για να ολοκληρώσω. Η Ομόνια εψέσε χρησιμοποίησε μια εντεκάδα με 10 ποδοσφαιριστές που το καλό μέχρι το πολύ καλό. Δηλαδή η μόνη εξαίρεση της Ομόνιας εψέσε στο σύνολο που έδειξε ήταν ο Αλίου. Η τετράδα στην άμυνα, ο ένας πιο καλός από τον άλλο, δηλαδή ο Κουλυμπαλή με τον Νικόλα κεντρική αμυντική. Ήταν ο Χαμάς σε πολλά καλή μέρα. Ο Μάθιος δεξιά, η πιο αμυντική μέση ο Κούσουλος με τον Χάμμο, μπροστά ο Αμπέτος, αριστερά ο Σεμέδο, δεξιά ο Αλιού και ο Σέτερφορ ο Στεπίνσκι. Δηλαδή, αν η Ομόνια, ρε φίλε, και όχι πάω πίσω πολλά. Αν η Ομόνια έχει ψες τον Λοΐζου στην εντεκάδα της, τον καλό τον Λοΐζου, ήταν να είναι μια τέλεια ομάδα. Εντάξει. Α, το λόγο σε ξεκινήσω, σε λόγω σε μένα. Ναι. Να ξεκινήσω με τη, όπως ανάφερες για την Ομόνια. Ναι. Και είπες μου, Μπέζου να στηρίζεται, δεν στηρίζεται βάσει τον Μπέζου. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν ερώ ότι εκείνο που είπα ότι ο Μπέζους, αν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ομονίας, δεν θα πάει καλά. Πάλε το εννοώ. Ότι... Μ' αρέσκει τόσο. Μα γιατί σου αρέσει και ο Μπέζους, ρε φίλε. Μ' αρέσκει τόσο να, σαν δεκάρι μες στην Ομονία. Και αμέ που ανέβηκε και ο Μπέζους, είναι οι δυο που είπες τα αμυντικά χαφ, εντάξει, συν η επιστροφή του Σεμέδο που ελέαμε όταν έρθει ο Σεμέδο και Στεμπίσκι και μπουν στην εντεκάδα θα ανεβεί η ομάδα όλη. Τούτο δεν περιμένω.
Nella θέλω την όψη σου για τον Μπέζους, να μου ξεκαθαρίσεις, γιατί ο Μπέζους σημερινός είναι περίπου, όχι με το αρξής, είναι περίπου ο ίδιος ρόλος που είχε ο Μαλέκος στην εποχή του. Οκ, μου φκάλλει να είναι το δεκάρι της Ομόνιας ο Μπέζους. Ο λόγος που παίζει ο Μπέζους τώρα... Είναι το δεκάρι, το καλό. Ναι. Είναι που θέλεις άλλο, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, είχαμε ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έκαμε. Μετά που ήρθαν οι άλλοι δυο. Εμένα λεπτό ρε φίλε, και εσύ αν έπαιζες τότε στην Ομόνια ή στο Αποέλ ή στην ΑΕΛ χωρίς ακραίων επιθετικών και χωρίς κόφτες που λαλούμε να μην τυχούς, θα φαίνεται να ζουν ο Μαλέκος. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ παστού. Φίλε, από την ημέρα που ήρθε ο Αναστασίου, το είπαμε από την περασμένη εβδομάδα που έδερε τον Άρη, ότι έβαλε τους παίχτες σε σωστούς θέσεις. Οκ. Ναι. Τούτο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ομόνια. Σωστά. Μάλιστα. Εγώ ήμουν ο πρώτος ζέ που σου είπα και όταν μου έκανε τσεκριτική, με έκανε αυτορίτσι την ομάδα. Όταν δεν έγιριζε η γλώσσα μου ελάλου σου ότι η Ομόνια και η Ομόνια διεκδικά τίτλο. Θυμάσαι, όταν πάταν καλά με τον Καπέλο, όμως οι αριθμοί, okay, ακόμα τώρα ξεκίνησαν τα play-offs, μέσα στα play-offs με την είσοδο του Σεμέδο και του και του Στεβίσκη, θα δούμε άλλη την Ομόνια. Εν είναι η Ομόνια των προηγούμενων δύο χρόνων, σου είπα, κατά λέξη. Καμιά σχέση, ναι. Που έπαιζε, έπιανε το κύπελλο και παράπιε στο πρωτάθλημα. Έχει μια βάση, έχει παίχτες καλούς για να χτυπήσει Ευρώπες κτλ. Και τούτον ευκάλλει τώρα. Τούτον ευκάλλει τώρα με τι δύο νίκες. Τούτον το πράγμα που ευκάλλει η Ομόνια τώρα, ευκάλλει με το Σοφρόνι σε κάποια πολλά παιχνίδια, ρε φίλε. Ναι, στην αρχή. Στην αρχή, γιατί. Στην αρχή. Όταν ο Σοφρόνης νίκησε την Πάφο, νίκησε τον Απόλλωνα. Λέμε τότε, εγώ είπα σου τότε ότι πιστεύω ότι η Ομόνια με τον Σοφρόνη μπορεί να διεκδικήσει και στο πρωτάθλημα. Τώρα μιλούμε για τον πρόγερο. Έχει γεγονός όταν ήρθε ύστερα ο άλλος ίσως που κάνει τον προπονητή, που είναι η Νορβηγία. Φίλε, βλέπεις ομάδα φάνταντα, ρε. Είναι μαφόν για καπέλο στον Αμάντο, ρε. Ρεχτάλ είναι πολύ λόγον τον Αμάντο. Καπέλος πόνε. Πήραν την Ομόνια πίσω, κατά πολλά μεγάλο ποσοστό και ανάγκασε όχι μόνο τον οπαδόν την Ομονιάτη. Ούλους μάντα λέει, μα είναι από τούτη ομάδα. Μάλιστα. Διότι δεν είναι από κάμινε ο άνθρωπος κοινός, δεν έκαμινε τον προπονητή, ρε φίλε, έβαλε τον Μαλέκο να πέσει οι πορτάρες, ας πούμε. Ναι, ήταν και λέμε τα δάμε, λέμε τα, ελάλησαμε τον και καπέλο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας. Έβαλε τρεις αριστερούς μπακ. Λέαμε τα δαμή. Και κάμε και την παρομοίωση με ο Στάνγκια, θυμάσαι. Ναι. Που μόλις ήρθε, δεν ήξερε που βοητάζει που παίζει ο καθένας. Και του τον ευκάλε ο άνθρωπος. Φίλε, η ουσία τώρα είναι να μπορεί για την Ομόνια. Η Ομόνια τώρα είναι σε μια περίοδο που άλλαξε πλήρως το σκηνικό. Και το βαθμολογικό, αλλά παραπάνω την ψυχολογία, τη διάθεση, την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή σήμερα, την επόμενη μέρα, την νίκη με και την εμφάνιση με την όρθωση, πολλοί Ομονιάτες που ήταν απογοητευμένη και λέει αν θα πάμε εξά, θωρούν και εμπρόσθεση. Ναι, εμένα ψεστήρα μου μίλαν κάτι φίλοι μου, ότι στο τέλος του πρώτου γύρου των play-offs, η Ομόνια είναι πολλά πολλά κοντά από την πρόσθεση. Μάλιστα. Και δικαιούνται να πιστεύουν, στην αρχή του προαθλήματος. Ναι, περίμενε, πριν να πάμε πίσω, να μου πεις την άποψη σου εσύ. Να σου πω, ό,τι θέλει να σου πω. Για την Ομόνια, πού είναι να πάει τώρα το Ομόνια. Στην αρχή του προαθλήματος, έρχομαι εδώ που θέλεις. Ελέαμε ότι πόσα χρόνια έχει να δούμε. Θα δούμε αν ήταν τέρπι Ομόνια Αποέλ. Και λέμε, έχει χρόνια να δούμε τέρπι κορυφής Ομόνια Αποέλ. Θυμάσαι. Ναι. Σας αρκείς έτσι λόγω. Τούτο που έκαμε η Ομόνια τώρα. Είδαμε το άλλο... δεύτερο γύρο, ρε φίλε. Ήταν κοντά, ναι. Ήταν τρεις βαθμούς διαφορά. Μπράβο. Αλλά εκκρίθηκε όπως εκκρίθηκε. Μπράβο. Λοιπόν, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, έχει τσάς να είναι ένα-δύο Ομόνια. Ένα-δύο Ομόνια Αποέλ. Εννοείς πότε, πού να παίξω. Στο τέλος του πρωταθλήματος. Στο τέλος του πρωταθλήματος μπορεί να είναι και δεύτερη Ομόνια και πρώτα από εκεί. Μπορεί να πάει έτσι. Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Εννοείς τελική κατάξυση ομάδων. Ναι. Και θυμήθηκα την κουβέντα που λέμε ότι πόσα χρόνια να δούμε Ομόνια και από πρώτη ένα-δύο. Ναι. Εξήλωσε μας τα Ομόνια ένα διάστημα, ρε φίλε, όταν έπιανε την κατηφόρα με τον προπονητή. Έλεγα σου δάμε, ο Ιρέας σου κάνω τον καθηγητή, ότι όλες οι ομάδες πριν τα πλέος, ως την έκτη θεσίτη και διεκδικούν Ευρώπη και
πρωτάθλημα με παραπάνω ποσοστά του που προπορεύονται. Δεν ευκάλλα κανένα έξω. Ναι, γεγονός είναι συγκρατημένος. Δεν ευκάλλα κανένα έξω. Αυτή τη στιγμή ευκάλλω σου έξω μόνο την Ανόρθωση. Για την Ευρώπη. Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα. Δεν την ευκάλλω για την Ευρώπη. Ακόμα η Ανόρθωση ελπίζει για Ευρώπη. Δεν την ευκάλλω, διότι, ας σου πω γιατί. Με μια πιθανή, έναν πιθανό αποτέλεσμα το οποίο δεν το υπολογίζουμε, μπορεί να ξαναμπούν. Δηλαδή, πες αύριο να κέρδισε την Πάφο. Και πήγε 51 και έχασε ο Άρης που το αποέλε. Ναι. Έριζουμε πάλι. Δύσκολο ρε φίλε. Φίλε, αλίμονο, εσύ παίζεις τώρα με τον νόμο των πιθανότητων που λέω σου ότι έχει πιθανότητες, αλλά αλίμονο, πολλά πολλά δύσκολο τον πιθανότητες. Αλίμονο να ήταν εύκολο. Όπως είναι πολλά δύσκολο να βάλεις το ΑΠΟΕΛ κάτω από την πρώτη θέση. Εντάξει, το μία όρθιο είναι πιο δύσκολο νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή... Διότι η ανόρθωση ρε φίλε έχει να περάσει πέντε ομάδες. Ή για να πάει στην Ευρώπη έχει να περάσει Πάφο, Ομόνια και ΑΕΚ. Επειδή όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά και όλες οι ομάδες διεκδικούν άλλες και όλες πιθανότητες και άλλες με παραπάνω πιθανότητες την τρίτη θέση. Εντάξει, που είναι βάλσαμο για όλη την ομάδα να βγει Ευρώπη, δεν αποκλείω τίποτε προς το παρόν. Οκ. Okay. Τελεία. Το ΑΠΟΕΛ. Περίμενε. Δεν θέλω να πάω στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Μιλούσαμε για την Ομόνια. Μάλιστα. Να σου πω για την Ομόνια. Να την κλείσουμε για την Ομόνια. Ναι, εγώ θέλω να ολοκληρώσω το θέμα Ομόνια ρωτώντας σε σένα. Ναι. Ασπάζεσαι για παράδειγμα την αισιοδοξία των Ομονιάτων σήμερα ότι καταρχήν υπάρχει ένας καθρέφτης πλέον στο κήπεδο που λέει ότι η ομάδα άλλαξε προς το καλύτερο. Ναι. Τούτη η ομάδα δείχνει ότι έχει τα φόντα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Και πλέον το ζητούμενο είναι το εξής. Είναι δεδομένο ότι. Είπαμε την προηγούμενη εκπομπή ότι η Ομόνια είχε να παίξει 6 παιχνίδια στο Γασίπι μαζί με το κύπελ. Έκαμε τα δύο νίκη σέντρα. Έχει άλλο 4 τώρα. Δηλαδή θα παίξει τώρα με την ΑΕΚ, θα παίξει με το ΑΠΟΕΛ. Μα είπαμε τα τώρα. Ναι, ρε φίλε. Αν κάνει κάθε δύο νίκε η Ομόνια με τον Πέτρο. Ναι, αλλά το θέμα είναι η Ομόνια τώρα αν έρθει να κάνει 4 νίκε. Δηλαδή να νικήσει την ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ, την Πάφο και τον Άρη. Τούν τα παιχνίδια από σήμερα. Να σου πω ότι σκέφτομαι ναι, εψές πριν το μάτσο. Φίλε, τούν τις τέσσερις νίκες να τις κάνει η Ομόνια. Μπορεί να πάει για ποια πρόθυμα. Κοινικά πρόθυμα. Ναι. Άκου. Όταν κέρδισε το ΑΠΟΕΛ την Μπάφων που χτες, πριν το μάτσο του χτεσινού με την ορθωσή, Ομόνια ορθωσή. Ναι. Επέρασε μου πονούμε ότι θα έρθω δαμέ να σου πω και θα σου το πω. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Ομόνιας. Εντάξει. Το ΑΠΟΕΛ θα χάσει το πρωτάθλημα. Μετά το ΑΠΟΕΛ Πάφος που σκέφτηκες εδώ. Ναι. Μόλις σκέφτησε την Πάφο του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και πριν το μάτς της ΑΕΚ και πριν το μάτς της Ομόνιας εχθές. Ανεξάρτητα να μπορεί να γίνει έτσι. Ναι. Και λαλώ να έρθω δαμέ να σου το πω ανεξάρτητα τι θα γίνει αύριο. Έχει πετύχει από πετύχα. Και λέω σου το. Το ΑΠΟΕΛ θα χάσει, έχει τσάνς μάλλον, να χάσει το πρόβλημα, αν τον κερδίσει η Ομόνια δύο φορές. Τούτον σκέφτηκα μετά που κέρδισε την Πάφο. Αν η Ομόνια, διότι πάντα το Ομόνια ΑΠΟΕΛ θα είναι η Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Είτε έδερνε ψες η Ομόνια, είτε τον εσποράρει, είτε είναι κέρδισε κτλ. Ναι, ναι. Η μόνη περίπτωση το ΑΠΟΕΛ να έχει chance να χάσει το πρόθυμα ενώ κερδίσει και φορές ο Άρης. Γιατί το πήρες έτσι. Έτσι νιώθω. Γιατί εν θα σου πει αν το κερδίσεις και φορές ο Άρης. Δεν το λέω τούτο. Είναι που κόψε μες το... Έτσι σκέφτηκα. Ότι κόψε ο νουσούς, ναι. Εννοείται. Και έρχομαι εδώ και λέω σου ότι σκέφτηκα πριν τα δύο παιχνίδια χτες ότι το ΑΠΟΕΛ για να χάσει το πρόθυμα προδέρει και φορές η Ομόνια. Οπότε στα παιχνίδια... Χωρίς να σημαίνει ότι αν χάσεις και φορές που είναι να πιάσει η Ομόνια όμως. Ναι, 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 χωρίς να σημαίνει. Ναι. Σου είπα ότι αν δεν η Ομόνια θα πιάσει. Δηλαδή, βλέπει το εμπόδιο του Αποέλ είναι τα δύο παιχνίδια με την Ομόνια. Ναι. Όχι το παιχνίδι του Άρης Αποέλ. Όχι. Ούτε το ΑΕΚ Αποέλ. Όχι. Θέλω τα δύο παιχνίδια με την Ομόνια. Αν η Ομόνια κάνει 6 πόντου αντίον του Αποέλ, τότε το Αποέλ έχει τσάντα να χάσει το πρόθυμα. Διαφορετικά δεν έχει τσάντα. Έφυγε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω στον εγκεφάλο σου. Είναι παράξενο τον εγκεφάλο σου πολλέ φορέ. Παρακαλώ. Μα δεν το παρακαλώς. Επειδή η Ομόνια
στο πίσω μέρος του μυαλού του αποελίστα, εντάξει, θεωρεί πιο εύκολο να πιάει το πρωτάθλημα του Αποέλ αν νικήσει την Ομόνια. Αν μπει η Ομόνια μέσα στον τίτλο. Αν η Ομόνια, δηλαδή, αν η Ομόνια είναι ενδιαφερόμενη, αν είναι αδιάφορη. Αν ήταν εκτός τίτλου η Ομόνια, θα ήταν πιο επικίνδυνη. Θα είχε παραπάνω τσάς. Θα είχε παραπάνω τσάς να το χάσει. Με βάση το πέρσι. Γενικά. Τώρα που η Ομόνια είναι μέσα, αυξάνονται οι πιθανότητες του να πιάσει το πρόθυμο. Εάν το δέρει πιο φορές. Εφυρετικό να σε κόψει ψηλά. Εάν το δέρει πιο φορές, πιάστα τρίκ που σου λέω. Εάν το δέρει πιο φορές η Ομόνια του Αποέλ. Μα έχει αντίφαση τον πολύ αλήθεια. Έχει, είναι αντίφαση. Έχει. Όμως, έχει πολύ βάση. Έχει πολύ βάση. Αλλά είδαμε την ώρα που να. Ρε φίλε, απάντα μου το λάθος ερώτημα. Πέρα από την φιλοσοφία που σκέφτηκες. Πάμε πιο ξεκαθαρά. Είναι όμως το δαμέ. Ακούεις. Του δαμέ. Βάλα σου τα έτσι δαμέ. Έτσι του κουτουρού. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις και εκείνη. Είναι η πάφος. Η πάφος έτσι έτσι. Είναι ξέρει γιατί. Είναι σκουτουρού. Ναι. Βάλε τον δαμέ. Πάτσι και κούντε. Εντάξει. Έτσι κάνει η πάφος. Πάμε. Παρακάτω. Περίμενε. Πριν να πάμε στην πάφο. Ερώτημα στα ελληνικά. Και περιμένω απάντηση στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Ο Μαλέκο σήμερα. Ναι. Ας το ξεκαθαρίσω. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική, το play-offs. Μάλιστα. Και 8 παιχνίδια πριν το τέλος. Μάλιστα. Εάν ρωτηθεί, ρε Μαλέκο, είμαι Ομονιάτης. Μπορούμε να πιάμε το πρωτάθλημα. Αν κερδίσεις δύο φορές το Αποέλ. Άντε πάλι. Ναι, αν δεν κερδίσεις δύο φορές το Αποέλ, θα πιάσεις. Μα αν και κανείς. Είναι κανείς. Αν κι άλλοι έξι πούντους η Ομόνια πάνω στο Αποέλ, εντάξει, θα είναι κανείς. Και χάσει άλλα παιχνίδια. Ποιον να χάσει. Η Ομόνια. Τι θα μπορεί να χάσει. Ρε φίλε, 8 αγωνιστικές πριν το τέλος. Μάλιστα. Με διαθέσεις 24 βαθμούς. Πώς θα πρέπει να πιάει η Ομόνια πια το πρωτάθλημα. Έχουν παραγγιάει 6 βαθμούς που θα μπορεί να σου. Να πιάει το πρωτάθλημα. Έχει τσάνς να πιάει το πρωτάθλημα. Έχει τσάνς. Και αντίθετα, άρα το Αποέλ χάσει. Έχει τσάνς να χάσει το πρωτάθλημα το Αποέλ. Αν χάσει και φορές πριν η Ομόνια. Μάλιστα. Αν δεν χάσει το Αποέλ που την Ομόνια και φορές. Δηλαδή να σου πω κάτι ρε. Αύριο παίζει Άρης Αποέλ την Κυριακή. Ναι. Στο Λεμεσό. Και νικήσει ο Άρης το Αποέλ. Ναι. Έρθει, μετά παίζει Αποέλ Ομόνια. Και έρθει ναι. Ισοπαλία το Αποέλ είναι χαπιά πρόθυμα. Καλά, οι άλλοι δεν μπορούν να παίζουν. Ναι ρε φίλε. Λέω σου εγώ το Αποέλ έχασε που την Ομόνια. Ήρθε η Ισοπαλία. Πες 60 την άλλη δευτομαλαρισμού Άρης. Ναι. 63 την άλλη. Και 63 το Αποέλ. Ναι, και 63 έλεγα πολύ να έχει 64. Η Ομόνια ποιο παίζουν αυτό. Η Ομόνια παίζει με την ΑΕΚ. Ρε, και να πάει. ΑΕΚ Ομόνια. Και να πάει 58 αν νικήσει. Και 59 με το Αποέλ. Εντάξει, έτσι με παγός. Μα γι' αυτό που σου λέω ότι. Γι' αυτό που σου λέω ότι εν τολμηρή η πρόλεψη που κάνει. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο βάσιμη. Να λέει ότι εάν η Ομόνια, εάν το Αποέλ χάσει δύο φορές που είναι τέταρτη ομάδα στην βαθμολογία, μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα ή αντίθετα, αν η Ομόνια νικήσει δύο φορές το Αποέλ, μπορεί να πιάσει το πρωτάθλημα. Διότι προηγούνται οι ομάδες για ο Άρης και η ΑΕΚ, ρε φίλε. Λόγω του ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή που το 55 και πάνω. Mm-hmm. Εντάξει. Τα μαθηματικά είναι και. Μπορεί να βγάλει τα μαθήματα. Γιατί παίζουν μεταξύ του. Πολλέ ομάδε. 4-5 του μπάφου. Δεν βάλουν και μπάφου. Εντάξει. Δεν ευκαιρνούν τα μαθήματα. Φίλε, μπάφο δεν είναι μέσα. Για προλάθεια δεν το συζητά για μπάφο. Μείνει όσου 4 και θεωρούμε. Μπάφο δεν μπορεί 13 βαθμού ρε μαλέκο διαφορά. 14 που είπα, μπορεί και 13. Γιατί έχει 3 ήττε. Δύσκολο. Είναι 5 φίλε, είναι 5 παιχνίδια. Δύσκολο. Μπάφο διαφορά από το Αποέλ. Δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο. Όχι ακατόρθωτο. Εντάξει. Οκ. Δεν ευκαινούν τα μαθηματικά, άμα κάνουμε τις πράξεις, αν δέρει ο ένας τώρα, δεν δέρει το άλλο. Εσύ έκαμε μαθηματικά, γι' αυτό που κάνουμε εγώ. Εγώ έκαμε σου μαθηματικά γενικά. Τούτη είναι η πρόβλεψη μου. Αν η Ομόνια πάει και δέρει τα Αποέλ και φορές και έξι πούντους που τα Αποέλ η Ομόνια, το Αποέλ έχει και να χάσει το πρόβλημα. Διαφορετικά είναι το χάρι. Ναι, αλλά το Αποέλ και να χάσει το πρόβλημα, συμφωνώ. Αλλά είπες ότι η Ομόνια μπορεί να πιάσει το πρόβλημα. Ναι, και ναι. Λέω σου, εγώ είναι αρκεί μόνο η Ομόνια να νικήσει δύο φορές το Αποέλ. Ναι, αλλά ξεκαθάρισε ότι εσύ σημαίνει ότι αν η Ομόνια δέρει δύο φορές το Αποέλ, είναι να πιάει η Ομόνια το πρόβλημα. Αφού δεν τον πού σου λέω τώρα, ρε. Okay. Ρε μάτι, αν πού σου μιλώ, να καταλάβει ρε. Ναι, ρε, καταλάβω, εσύ καταλάβεις ναι. Προσπαθώ. Ναι, για καταλάβεις σε κανένα, σε καταλάβω εγώ ρε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η αλλαγή
που έχει επέλθει στην Ομόνια διαφοροποιεί πολλά δεδομένα όπως ήταν τουλάχιστον πριν αρχίσουν τα play-offs. Εγώ είμαι για τον το σκηνικό που θεωρώ τώρα. Εγώ πρόληψα σου το. Μα εσύ πρόληψα και δεν είχε την Ομόνια με μονάρι, είναι γεγονός. Ναι, πρόληψα σου το ότι είναι και η Ομόνια μες στον τίτλο. Πριν που επαράπη. Κοίτα να σου πω. Όπως και λάλλου σου έτσι έτσι πάφος, τώρα έρχομαι να πω ότι η ανόρθωση για πρωτάθλημα είναι την μόνη που ανερώ. Φίλοι, ανέρατε την πάφο και η ανόρθωση. Την πάφο δεν την ανερώ ακόμα. Για, μα για προέθεση ρε. Ναι. Δεν το συζητάω ακόμα. Σιγά σιγά να δούμε. Μπορώ να ξέρει ούλου ρε. Δεν το πιάνει ρε πάλι. Δεν το πιάνει ρε. Όχι. Αν η πάφος ρε φίλε κάνει 8 νίκες και πιάνει 74 βαθμούς μπορεί να κάνει και το πρωτάθλημα. Οκ. Κάτι Έχουν την Ομόνια να είναι η θετική ομάδα των δύο αγωνιστικών, δηλαδή η ομάδα που χρωμάτισε θετικά το δεύτερο και ο άλλος αρνητικά. Ναι. Με την έννοια ότι η Ομόνια έχει 6 βαθμούς και ο άλλος 1. Ναι. Δηλαδή τούτο πράγμα δεν το υπολογίζει κανένας μας, ούτε και ο παδός της Ομόνιας δεν θα το υπολογίζει το πράγμα. Εγώ υπολογίζα. Και τούτο έγινε... Εγώ λόγω της νίκης της Ομόνιας με τον Άρη. Με το να έρθω εδώ και να σου λέω και γέλασε μα. Για τον Ομόνιο Άρης. Όχι, ότι ο Άρης μπορεί να είναι τέταρτος. Και αμέσως και η Ευρώπη. Εκεί με το να έρχομαι εδώ να σου λέω ότι η δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη παίζεται για ούλες. Εντάξει, έτσι είναι τυχαία που στο λόγο. Και αυτήν τη στιγμή μπορεί να συμβεί. Ότι. Ότι μπορεί να ο Άρης να τέταρτος. Μα πώς είναι τα πράγματα τώρα, αφού μπορεί να βρουν τέταρτος. Αυτό σου λέω. Οπότε, το έγινε η γλώσσα μου. Δεν σου και παρομοίασα σου την πολιτική με τις ομάδες μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν για τους λόγους που σου είπα τώρα. Okay. Το σίγουρο είναι ότι για να φύγουμε από την Ομόνια και να πάμε στον πρώτο που ναι, είναι φεύγω από την Ομόνια και λες ότι η Ομόνια πέμω ρε μια πρόλεψη, έναν έναν τρία, έναν τέσσερα, έναν δύο, τέσσερα, πέμω την άποψη σου. Ρίσκαρα ρε. Εγώ αρισκάρω, δεν αρισκάρω. Ναι, ενώ στην απάντα μου, ρε, την Ομόνια πού τη βλέπεις. Είναι ίσες πιθανότητες. Φίλε, βαθμολογικά θα είναι βαθμολογικά, 2, 3, 4 είναι ίσες πιθανότητες. Το ένα. Το ένα είναι το ΑΠΟΕΛ. Αν η Ομόνια από την τέταρτη και δεις δύο φορές το ΑΠΟΕΛ, θα μιλούμε για 1, 2, 3. Για την Ομόνια. Ναι. Δύο φορές, όχι μια φορά. Δύο φορές. Διαφορετικά, 2, 4. Διαφορετικά, 2, 4. Και το ένα. Το ένα είναι το ΑΠΟΕΛ. Μόνος του μπορεί να βγάλει τα μάτια του Απόελ. Πάλι. Τελειά είπα το που το... Ξέρω πότε που σου το είπα. Λοιπόν, άρα του, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σου ρωτήσω κάτι τώρα, θυμούμε γιατί λόγω ηλικιά μου πράξει, ξεχάσω ρε Μαλέκο. Μάλιστα εδώ. Κι είναι η ατάκα υπερηβόητη ον τον καλάς, όπως τον είπε, να μπει στο αεροπλάνο. Έχω να σου πω. Να μπει στο αεροπλάνο. Περίμενε. Για να μην λαλούμε ότι ο Μαλικός μια λαλή, μια ξύλαλη. Εντάξει. Έγραψα σου τον καλά να μην ασχολιάσουμε. Πρώτον, το υπέροχο μου που βάλε, γιατί το είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και να πούν και δύο κουβέντες για τον παίχτη. Ήρθε στην Κύπρο 29 χρονών. Και είναι 33. Μάλιστα. Που τα 29 ως τα 32, 3 χρόνια, ο λόγος που δεν τον έδιωχνε ο πρόδρομος ήταν διότι ήταν ψηλό το συμβόλαιο του. 3 χρόνια εκράεν τον στο ΑΠΟΕΛ το λάθος που έκαναν να φέρουν. Με την απόδοση που έφκαλε εντός ο παίκτης τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Με ψηλό συμβόλαιο και την απόδοση του. Σωστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Και είχα σου πει ότι πρέπει να βάλουν μέσα στο αεροπλάνο να πάει και να του στέλνουν την αποζημίωση. Μα πέρσι που το είπε τώρα. Πέρσι. Ναι. Μα αν ήταν και πέρσι, ήταν καλή χρονιά, πέρσι δεν τον καλά. Όχι, ρε φίλε, μου αρέσει.
Φίλε, πέρσι τον καλά, έκαμε την πρώτη... Έκαμε και παίχτην τον χρόνο. Ρε, περίμενε ρε. Τον πρώτο χρόνο. Όχι ρε, ρε, όχι ρε, περίμενε ρε. Εν ήταν τα πρώτα τρία χρόνια, ήταν ένας με τον Κότσο, μαύρος, μαγιά, και τα... Να μπορεί να λούν το... Τα ράστα, το... Να μπορεί να λούν τον τραγουδιστήρε. Μπομ Μάρλεϊ, εντάξει. Ήταν ο Μπομ Μάρλεϊ και ο Βαλέντον τα πόκκι με ζεμπαπά. Παράπε, δεν ξέρει που πάντα μπορεί να το... Ακούσε, βάλε μια νοτελία, σιώπα. Ένα λεπτό, ρε, να είμαστε αντικειμενικοί, είσαι σωστή, ρε. Επί εγώ στο Αποέλ 31 χρόνου. Και έπαιξε τον άμυλη χρόνο μαπάν και πια εκδρόσεις σου 5 χρόνια. Ενωρούσε ο Βακάκου τρομπέρτες για μία αριθμή. Το λοιπόν, στα 31 μου που επία, έπιασα το πρωτάθλημα στα 31 μου που επία. Εντάξει, ήμουν η χειρή μεταγραφή. Εντάξει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πια το από την πρώτη χρονιά το πρωτάθλημα. Με τα κουνούθηκα μου, με τα αγά, με τις ιστορίες, απόλαυση. Εξώστες και τα λοιπά και τα λοιπά. This is life. Λοιπόν, και this is football. Και παρομοιάζω σου τώρα έναν παίχτη, ο οποίος ήρθε στο ΑΠΟΕΛ στα 29 του και για τρία χρόνια δεν τον έχουμε δει. Ήταν ένας Μπομ Μάρλεϊ μες στο γήπεδο. Λοιπόν, η φετινή του σεζόν, αφού μάχεται τώρα να μου μάχεται να ρίξετε το προσωπικό του που να βάλει 8 γκολ. Άκου τώρα μες ο επιθετικός Γουίγκερ. Μια φορά να βάλει 8 γκολ. Παρακαλώ. 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 Τώρα σοβαρό μιλάς. Κάμνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος. Οκ. Και αν ήμουν στη θέση του, τι θα έκανα. Του τον καλά. Ναι. Θα πάρα χτύψω την πόρτα του πρόδρομου. Πρόδρομο μου, ευχαριστώ που με ανέχτηκες τρία χρόνια να κάνω τον Μπομ Μάρλεϊ. Εντάξει. Η φετινή μου σεζόν σε δικαιώνει που έπρεπε να εγκάμω πριν τρία χρόνια. Γι' αυτόν, I love you, αγαπώ σε, άισμε και του χρόνου, έμεινε. Free. Έμεινε και του χρόνου. Free. Έμεινε και του χρόνου. Να εγκαιρωθεί. Ναι ρε, ναι, σου έπιερωνες, είναι πιερωνες. Να με πιερωθεί, να πει του πρόδρομου ότι δεν θέλω να πιερωθώ. Να βάσει μέσα τα χρόνια τα προηγούμενα. Θα πιάω το πρωτάθλημα φέτος, εντάξει, με τούτη την απόδοση μου που θωρείς, τούτες εμπελάτσεις μου, τούτα κακά μου, τούτες ιστορίες μου, εντάξει, που μου ήρθε φέτος. Θα πιω το πρωτάθλημα, θα είμαι ακόμα καλύτερος μέχρι την τελευταία αγωνιστή να πιάμε το πρωτάθλημα και του χρόνου θα παίξω μου. Για να βγάλεις τα τρία χρόνια που έκανα τον Μπομ Μάρλεϊ. Εντάξει, τελεία. Μπομ Μάρλεϊ. Πάμε παρακαλώ. Ακούσα κάτι. Ανάλυσε μου εσύ τον παίχτη. Εσύ πολύ δρόμα λέω που λέω ότι επειδή είσαι το Σαπίντο στο Βέλγιο που έκαμε μια χρονιά πολλά καλή στο Βέλγιο με το Σαπίντο πιάνε και ο κύπελλο να μιλήσω μαζί του. Ότι βοήθησε τον πολλά η παρουσία του προπονητή. Ναι, μου λέει κάτι το οποίο. Μετρά για να παίχτη το πράγμα. Φυσικά. Και δαμέ που να πει για το προπονητή του ΑΠΟΕΛ τα καλύτερα. Που κέρδισε του παίκτε. Εφάνηκε που την πρώτη αγωνιστική και με τις τιμωρίες τους εκέρδισε. Έχουν μια ψηλή αποδόση σχεδόν ούλη. Okay. Πόσο μάλλον το μου ασυφκάλλει το καλά. Ναι. Είναι υπέρ του από έρτσι. Μάλιστα την τελευταία φορά είπα σου, έβαλες μου τα μέθηκε από τότε ένα ράουφ μα μαλέκο και να λώσουν το καλά δεξιά και σε μένω αριστερά. Μα για να σου πω τον καλά. Θυμάσαι, ναι. Για να σου πω τον το καλά σημαίνει τι να που βλέπω τον τελευταίο εξάμεινο που τον καλά, έναν αντίον ενός. Winger πάει μέσα, βάλει μα πάει μέσα. Εμάς, εσύ το κάμερα. Περίμενες εσύ που και αντιμπάλα τον καλά κάμει το πρόγραμμα προχτές, με την Πάφο. Περίμενες το. Γιατί είσαι και ο τρεις παίκτες να αντιμετωπείς. Καταρχήν να πω ήταν τραγία με την κύριε του Γιάννη της Πάφο. Και του Πορτάρι. Τέλεια. Εντάξει, ο τελευταίος ήταν ο Πορτάρι που ευθύνεται. Ο τελευταίος που ευθύνεται ο Πορτάρι, ο τελευταίος. Ήταν ο πρώτος που ευθύνεται. Μα και αφόφτασαν τον καλά, πας στο πέναλτι και σουτσάρε. Αφού είχε έτσι και ο παίκτη μπροστά του, ρε φίλε. Τέλος πάντων, η κίνηση του όμως... Το καλάς. Το καλάς. Ένας της Πάφου. Δύο της Πάφου. Πάει. Έτσι, πια η βίντεο ο φίλος σου, ρε. Εντάξει, ποιος είναι τον καλά. Τούτος. Το πάνω που δεν είναι πια. Έφυγε του. Ναι. Μάλιστα. Επίεν. Τούτος έφυγε του. Έκαμε του μια προσπίση τα με ο... Το καλάς. Έφαν την προσπίση να πει που κοδά. Και όπως εσύ ρε, πάει και βρέθει μόνος. Ο άλλος είναι από κάμε. Τούτος είναι από κάμε, ο αμυντικός ο άλλος. Κάποτε στη μάπα ότι προσπίση είναι και μόνο με την μάπα, να πάρει και η μάπα. Είναι το κορμί. Τσέκαμε το. Τούτος
Που θα έπω έρχεται τον καλά που πολλά που έρχεται τον έτσι, πρέπει να δαμε, όχι δαμε. Τι όταν το έκανε. Εγώ νομίζω ότι δεν τον υπολογίσασαν καθόλου για με τη φάση. Ωραία φίλε, και ο Μπορτάρης έκανε καθόλου το υποθέσεις. Anyway, όμως δεν και ανερείς, εμειώνεις την κίνηση που έκαμε νομίζω. Καμία σχέση. Είναι που τις φάσεις οι οποίες χαιρούμαστε. Και από κάμπνες και εσύ ρε μάλλε. Μπράβο. Εντάξει. Έκαμπνες τα ρε πέλε, έκαμπνες τα. Δεν θα πρέπει αυτό λογίσω, αλλά που τις φάσεις που ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Σωστά. Φίλε, η προσποίηση του τον καλά, η προσποίηση... Ήταν όλα τα λεφτά. Ναι, αλλά λέω σου καλά, γιατί είσαι τώρα δίπλα μου, τι να ήταν το μεγάλο σου, το πλεονέκτημα εσένα στο ποδόσφαιρο. Ένευκες αριστερά, έπαιρνες δεξιά. Ήταν το ένα εναντίον ενός παγούς. Αφού και με προπήκε. Ναι, αλλά τον καλά προσθέτει ήταν εναντίον σε νότρο, φίλε. Ήταν ένα εναντίον τριών. Τέλος πάντων, εγώ να σου λέω, ναι. Εσύ όταν έρχεται την μπάλα τον καλά από το σαρφό και ξεχύθηκε στην περιοχή της μπάλας, είπες να χάσει. Όχι, είπα, περίμενα, λόγω του ότι η μεγάλη απόσταση, περίμενα να ο αμυντικός να μην πιένει πίσω το χώρο. Πρέπει να σταματήσει ούτσι πάνω. Εφόσον πιένει πίσω, και έφυγε του και η τρίπλα, ήταν λάθος η αμυντική λειτουργία καθαρά. Όμως, ο παίχτης ο οποίος πάει κάθετα κατά μέτωπο είναι ο παίχτης. Που κάνει τη διαφορά. Έτσι. Εναντίον ενός. Και στο τέλος της ημέρας, το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, όσοι μα πάντια αν ξέρεις, ό,τι ύψος κι αν έχεις, ό,τι προσόντας κι αν έχεις, άμα υστερείς στο έναν εναντίον ενός, δεν παίζεις ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο καταλήγει στο ένα αντίον ενός. Είτε πάνω στο κεφάλι, είτε... Και πόσο μάλλον είσαι ακρός επιθετικός, ναι. Εννοείται. Τι. Εννοείται. Ναι. Εντάξει ρε φίλε, τώρα μην... Αφού ξαναείπασαι ότι αν μαθαρώ παίχτες στα πλάγια ρε φίλε, και σταματούν μα πάνε μπροστά τους αμυντικούς και πασαρούν πίσω και το γίνανε πάση κελέμ. Μα είναι δυνατόν να πας στην άκρη και να έχω έναν αμυντικό και να μην πω πάνω του. Για να ολοκληρώσουμε με τον καλά, για να μην μείνουμε μόνο εδώ. Είπα σου το ξεκάθαρα για αυτό. Απλά το παίχτη ρε φίλε τώρα για να κλείσουμε είναι ότι εάν το αποέλπιασε το προάθλημα, ένα θυμούνται πολύ ότι ο Ντονγκαλά είχε μεγάλος, διότι ρε Μαλέκο τα τελευταία δύο δύσκολα παιχνίδια τα που έκαμε μες στο Κασιπί, Άριν και Πάφο, να έπιαν τον παίχτη. Θυμάσαι τον Άριν, έπιαν την κάθε τύπο των Διαφάνες και πήγαινε και βάλαν το κόλ του Άλβες. Άμα πιάσει το πρόβλημα, κάποιος είναι... Εντάξει, ένα σημείο... Κάποιος είναι πιο λίγο, αλλά χωρίς να ειστερεί κανένας. Σωστά. Στο Αποέλ γι' αυτόν είναι πρώτο, γι' αυτόν είναι καλύτερη άμυνα, γι' αυτόν είναι καλύτερη πίεση, γι' αυτό στα αντέρπιζε παραπάνω ο βαθμό. Είπε μου ένας φίλος μας, όταν τον έπιασα προς το χέρος, έκανα τον καλά, γιατί τον Γερομπούρτεν είναι στο Αποέλ, έλεγε μου τούτος, αν είδε τον καλά, πρώτη φορά λέει μου το Αποέλ, φέρνει έναν παίχτη εκπληκτικό. Μιλώ σου για το 2020. Ναι. Εκπληκτικός, αφοκόρασε τον το Αποέλ και 300-350.000 ευρώ να αγοράσει, να τον πιάσει. Και λέει μου είναι εκπληκτικός. Και ρε, θωρήσω τον πρώτο χρόνο τίποτε, δεύτερο χρόνο τίποτε. Και πιάσαμε μπροστά να μιλήσουμε. Και λέει μου να σου πω κάτι τώρα χωρίς να κάνω τον καθηγητή. Τούτος ο παίχτης, ένας λόγος που είναι πρόσφερε στο Αποέλ, την πρώτη χρονιά του Αποέλ σε μια ομάδα προβληματική, τη δεύτερη χειρότερη. Το λοιπόν, εγώ νιώθω λέει μου ότι τούτος δούλεψε ποτέ του, τούτος δούλεψε φέτος με τον προπονητή και πιάνε τον προπονητή, όλα τα σύντου που είχε, και αξιοποίησαν το. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι και θέμα του προπονητή και κατάφερε στα 32 του, στα 33 του να δείξει ότι είναι παίχτης. Όμως, κακά τα ψήματα, 3 χρόνια με έναν παίχτη ψηλό συμβόλαιο και η απόδοση του να είναι κάτω από τη βάση που είναι που περιμένεις, εντάξει, δύσκολα παραμένει σε μια ομάδα. Φίλε, όντων καλά τα πρώτα 2 χρόνια, να είμαστε ειλικρινείς, ήταν παίχτης που έπρεπε να πιάνει 2.000 ευρώ το μήνα. Με την απόδοση του που είσαι. Οπότε έρχεσαι να. Περίμενε, α πω, την τρίτη χρονιά, πέρσι, ο Ντονγκαλά έγινε γνώδι σε κάποια παιχνίδια και έφυγαν πολλά, πολλά καλή εικόνα. Ήταν λίγο καλύτερο από τι προηγούμενε. Ναι, φέτος είναι το top του. Φέτος είναι το top του. Και να μην λέω τη χρονιά, αλλά θα μείνει μου την οπότε έτσι. Συμφωνούμε. Εγώ λέω του να πάει να κάνει δήλωση για να ξοφλήσει τα πρώτα 3 χρόνια. Να του δίνουν. Αντικειμένου το ρεύμα του, το νερό του και το σπίτι του μόνο. Και να κάνει προβλήματα. Παρακαλώ. Μάλλον, πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, από ελ, τελειώνουμε μετά από ελ. Ναι.
Εντάξει, έγινε και αν αποτοπίσεις ότι φαβορεί να πιάσω πρόθυμα. Αλλά, έχει ακόμα... Έχει λίγο θέμα το ΑΠΟΕΛ, πας στο απόδοση του Βηγιαφάνες. Απόδοση και τώρα που λείπει ο... Έπαιξε ο Σαρφό προθέσεις, τώρα είμαι ανεκτός. Ναι. Πάλι να σου πω κουβέντες που λένε ο Μαρέκος και ο Σαρφό. Μέσα στα play-offs θα χρειαστεί 100%. Μα εντάξει, έτσι ήταν μπορεί να πει... 100%. Εντάξει, και ήταν λάθος η Πασού, η κίνηση που πήγε μέσα στο πρόγραμμα να φύγει. Ευτυχώς, τσάτισε και πίσω. Ευτυχώς. Πόσες πιθανότητες για σήμερα το απόλυτο πια στο πρόγραμμα. Είναι... Α, πριν από τις πιθανότητες. Υπάρχει εωρείται στο υποσυνείο του κάθε ενός φιλάθλου, το Αποέλ ρε φίλε πρώτο, αλλά έχασαν την καλή την εικόνα που έφκαλε στο γήπεδο. Ούτε με την όρθωση ήταν καλό, ούτε με την Πάφο. Έκαμε πολλά καλό παιχνί με τον Άρη, το Αποέλ για έναν ημίχρονο. Ναι. Ούτε με την Δόξα ήταν καλό, αλλά δεν μου έρχεται αποτελέσματα. Να σε ρωτήσω, είναι προϊόν τακτικής του προπονητή, είναι ίσως η κούραση, ίσως οι τραυματισμοί, πώς το βλέπεις το σκηνικό του που βγάλει το Αποέλ. Βάλει με σε άλλη σκέψη τώρα, να σου πω άλλα. Το Αποέλ εγώ σου πάρω μια σάρμα, όπως το Χριστοδουλίδη. Άντε πάλι, άντε το Χριστοδουλίδη ρε. Όποιος έχει νου ας καταλάβει, το Χριστοδουλίδη είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Στην προεκλογή δεν ήταν πρόεδρος, ήταν το φαβορί. Σωστό, μάλι. Έτσι σου πάρω μια okay. Δεν θα το πιάει το πρωτάθλημα του Αποέλ εύκολα. Θα βρεθεί μια ομάδα η οποία υπό ορισμένες προποθέσεις μπορεί να τον περάσει. Στη βαθμολογία. Ναι. Όπως βρέθηκε ο Μαυρογιάννης που αγά είχαν λύνει εννιά. Εν και πέρασαν το. Εν τον πέρασαν. Ναι, αλλά θα βρεθεί όμως. Εγώ λέω σου θα βρεθεί, θα κλειστώ το πρόθλημα. Δεν θα είναι βαθμοί 5 και 7. Ναι, όταν λένε να περάσει το Αποέλ κάποια στιγμή να πάει δεύτερο. Όχι. Είναι τελευταίο να περάσει, λες. Είναι και στο... Να μπορώ να λέω στο... Να που κάνουν στις εκλογές. Τι ψηφίζουν. Ναι, να που κάνουν. Δημοσκοπήσεις. Α, σε δημοσκοπήσεις ήταν ποτέ ο Χριστοφίλης δεύτερος. Ήταν πάντα πρώτο. Ναι. Πάντα πρώτο είναι. Εντάξει. Αν ο Μαυρογιάννης... Είπες να βρεθεί μια μάνα περάσει, είπες, έτσι. Αν ο Μαυρογιάννης είχε ένα τολίο πόντο τούτο, μπορούσε να του γελάσει. Οκ. Θα βρεθεί μια ομάδα. Είχε ένα μαζί, άλλος ο χώρος, να πάνε. Μπορεί να τσάτιζε, ρε κουμπάρε, μπορεί, κάτι έγινε του. Κάτι έγινε του και τελευταία στιγμή να μένει ευκαιρία ο Χριστοδουλίδης. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πω. Ότι να βρεθεί μια ομάδα που μπορεί να του γελάσει. Ποια ομάδα ρε Μαλεκό, σήμερα που μιλούμε. Μία από τις τέσσερις. Άρης, ΑΕΚ, Ομόνια και με... Μην πάει στην Πάφο πάλι. Και όλες πιθανότητες Πάφο. Άντε πάλι. Άντε πάλι όντι Πάφο. Κόλλη είναι όντι Πάφο. Ρε, μπορεί μου να πιω πρωτάθλημα. Άρης τώρα κύπελο, ρε, Άρης ΑΕΚ Ομόνια, σήμερα που μιλούμε. Την Πάφο ξέρεις. Να σου πω, παρέθεση και να σου πω για την τακτική που είπες. Όχι, Άρης ΑΕΚ Ομόνια, ποιος μπορεί. Είστε μου τώρα να μην το ξέρεις. Ολυμπιακός Πειραιός, Κόφερες, γράψε το. Άλλο. Από ΕΛ πρωταθλητής. Να κάνουμε ένα κουμπόνι, γράψε το. Από ΕΛ πρωταθλητής, Ολυμπιακός Κόφερες. Μπορείτε να τα έμεσες τούτα, να τα βάλεις ούτα. Λίβερπουλ στην Αγγλία. Γράψε το. Μπράβο. Και ο Βάρτσε το... Όχι, δεν θα πω. Τούτα τα τρία μόνο. Πάμε για την τακτική. Που μου είπες για το Αποέλ. Ναι, αλλά πριν την τακτική, απάντα μου, σύντερο, δεν που σου είπα. Πέμπω, σήμερα που μιλούμε πριν την τρίτη αγωνιστική. Ναι. Που είναι στις τρεις ομάδες, Άρης, ΑΕΚ, Ομόνια, ποια ομάδα μπορεί να βάλει που κάτω το Αποέλ. Και τρεις. Παραπάνω πιθανότητες. Δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία. Okay. Εξαρτούνται όλα από το Αποέλ. Όλα εξαρτούνται από το Αποέλ. Εντάξει, τον που λες, είναι ένα απλό ρε φίλε, τον που λες, εξαρτούνται από το Αποέλ. Ένα απλό, δεν μπορείς να πω κάτι άλλο τώρα. Ωραία, πάμε λίγο για εντάξει. Να σου πούμε, Ζόρι, και η ΑΕΚ βγάλε μου πολύ καλή ομάδα, και ο Άρης βγάλε μου πολύ καλή ομάδα, και ο περσινός πρωταθλητής, και η Ομόνια πολύ καλή ομάδα, με την είσοδο του Αναστασιάδη, που τους έσου λούπους. Αναστασίου Αναστασιάδη. Ναι, ο Αναστασιάδη που είναι ο πρόεδρος μου, συγχαρητήρια, φιλάρια πρόεδρε μου. Α, για τον Αναστασία μου λέει, νομίζω και ο Άγγελος. Αναστασίου, και, όχι, για τον Αναστασιάδη μου που σου είπα. Δηλαδή, μου τους Αναστασιάδη, εν τον πέθη μου. Ποιος είναι, τον Άγγελο, τον προπονητή μου μιλάς. Ρε, τον Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εν τον πέθη μου. Ποιος τον πέθημεις. Ο κόσμος. Εν τον πέθημεις. Και τώρα από ό,τι που κάνουν δημοσκοπήσεις, τώρα πέσε η δημοτικότητα του Χριστοδουλίδη. Κανά, υπάρχει λόγο να δημοσκοπήσεις τον Αναστασία. Του παιδί μου. Εννοείται για να ξαναπάει πρόεδρος. Ναι, μιλούμε είναι απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Θα σου δω τα χαιρετήματα μου. Πόσο χρόνο Αναστασία είμαστε τώρα. Τακτική του τούτο, ξέρω πόσο χρόνο Αναστασία. Ένα του έχουμε συγχαρητήρια, ρε φίλε. Ρε φίλε, ποιος έφερε το ΙΕΣΥ στην Κύπρο. Το ΙΕΣΥ. Ναι, ποιος είναι το επί
basta, sei lì. Sì. Vallo tutti. Cosa bu cosa bu e cammino stradone. Io ti farò mentre la camera metà strada, non mi ci puoi zoomare. Cosa cammino stradone? Deve essere... Anche poi se ex mi avrò un numero di mezzo. Ci fa le dici, ci mas... E cammino due nacro, no. Deve essere il miner. Deve essere il miner, cosa? Questa sia lì? Ne. Guarda. Vallo tu a dove clic. Cosa vuoi che li senti sempre se vuoi? Vuoi dare un monimo striante che tu mi riapplica di crono? Ma non è una cosa che si può dire. Che si può dire? 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 Non sta ahí. E non sta psiftica linda. Che psiftica c'è da lì? C'è da sale capi sale. E dire di mizzas pres. Che è di mizzas? Inta sa fue casi a dire di mizzas. E come va la batteria poi sta sinistra nega do mira stinghi pro. Ora mo stem batti il meni. Andre se gliene una camicia politica in dolore. Ascoli. Mo stem batti il meni. La camicia politica. Ma se mo bien na ministro. Camera analisi tu pinto la stim. E che io mo mo do babbe. Io ma si trave sa così che euro una becchi il suo viso me. Ci tiro la stasia di e camite sa diafora tutta. Dacci, e come che mi ha letto Goria per mettersi la batteria? E perché posso venire? Sta pure lì. E che sarà? Io non c'è di trapezza, che posso muovere a scambi con un po' di ne pompi ma a me? Dacci, c'è di trapezza, e rotta con le tinte che mi che lì? E cosa mi dicendo? Non sto sempre da me? E questa camera, ragazzi? E fine? Ma mi è baracato, atti! Ascolermi in dacci, che ti pinto già, se non vuole dire. Non mi faccio vuole dire. Tic, tic, megalo, tic, io su quello diremo. Ma è baracato. E come si mette che tu... Tu pinto, va messo col frigo. E la sua cadere, è una sua cadere. E mi ha rischiato. Però poi ne fa tu da me. E mi ha rischiato. Se puoi essere... Una maestro, volo, puoi una maestro. Andati a dormire a quello. Sergio di Pantestiga. Re, andati a dormire a quello. Sergio di Pantestiga. Che di? Ah, che non è mura lì, negamu. Poi se ci puoi una maestro. La dimmo si... Nere, fila. Oh, non è una maestro. Rosa, puoi una maestro. Entro in Italia, ya, è un luogo un po' serrato. Che andi a dormire a quello, Fisio, refi. Erickson. Fuori una fio putamera, pa no. Ne, nosotros vamos con una pasa, ne, rischio, tria farma, ya está, maestro, tria, ya, ganar, happy, napkinda, superas. Se lo pondría en aspirina, entonces, por ejemplo, más aspirina. La pausa, farma, ya. Sí, sí, y así aspirina, ¿eh? Ah? Y así, ¿eh? Vale, está, pues, si mume, ya está, ya, ma tú no dirías, ¿eh? Si mume, di, mana, moche, di, o, che, do, geribu, da, si, últimas. Na, pa, sinisto, feo, magari, si, tu. Che, pa, pa, sinisto, farmacia. Esta farmacia la chiamata che ci dice che con due venga un beinda che ha cosa dire. Ma ti passa da tutta. Io ma se me la altro miglio volumenta, da volumenta e dora paesi sto e sto farmacia io ti asco e bruna che sta che e cosa vuoi non sta sai? Hadi, vai in baraga. Ti mi gente ma macho giro. Tactiki sabin, asio magari si sne. Tactiki sabin dora mal. Ne. Tactiki sabin. Tactiki sabin. I passo un movimento, ma non sti, come rotazione. Oi, bro, non ci pro do in caso di tis. Πάσε τα στην καθήκης. Κάνω το καπέλο λοιπόν σου. Εχθές, που τώρα άκουσα στις δηλώσεις του, όταν έβαλε τον κουρσό μέσα, που πάλι έβραμε οι δαιμονές, εντάξει. Δεν το μήνυμα ρε. Αν τον καλά πρέπει να παίξει μούρτιν του χρόνου και να μείνει στο από, ο Βίλσον πρέπει, αν έπιανε τώρα που το από, πώς θα μπορεί να πιάνει, σίγουρα να πιάνει 20 τον μήνα, 20 τον μήνα που πιάνει. Κάπου και αμέσως σίγουρα να πιάνει 20 τον μήνα. Ο πρόδρομος θα του διάν, είμαι σίγουρος να του διάν 3.000 το μήνα, και εσύ να παίρνει 17 το μήνα. Τώρα, ήταν και να μου μούραν ο Ιησού, μα ο πρέσιντερ, νο, εν διαποντά, άντε, θα κάτσουν και ποντά σου, να του λέει έτσι να του πει ο πρόδρομος. Era un prosmo prodromo, sa. Era un Wilson questo grafio del prosmo prodromo. C'è per sì così di ad tutti. C'è la poi la camina in un baraboro, ci vogliamo un cazzo un cadorex. Sono io, tora, tutta le sta una buona che hai poi la perdi fisica. Taxi e c'è sto dello stesso zone ci la perdi e ci la perdi che hai cato, c'ero cato Shiges e na tu io prodromo de capente, na tu copce si tira dura questo calo. E poi io gli ho quizzo. Omos i tattici tu. Tu pinto? Ota ne valendo, questo è vecchio a me, Johnny Bellara. E per essere un po' di un numero, e danni, però ti farò qui,
αν πάει και στην ίδιο. Διότι η Πάφος, αν πρόσεξες, θα σου το δικά μετά το... Ο Βαλαγιντών παίχνει αριστερά το Ζάζα, να μου λέω. Εντάξει, όχι, επειδή δεν παραπάνω με σέτρες. Δεν παραπάνω με σέτρες, ουρίς, συνέχεια έβαλε, πας... Ναι, αλλά Βαλαγιντών αριστερά, κρύβεται, εγώ κρύβω, τέλος πάντων. Εκατέβαζε μάπες, πας στο πέναρτι πολλές με σέτρες, ήταν πιο ψηλή ομάδα. Και ο λόγος που τον έβαλε τον Γουίτσο ήταν για να ψηλώσει η ομάδα και ανάφερε το στο τέλος. Ναι. Πέρασε μόνο μου και ανάφερε το στο τέλος. Άρα αν τον σταμάζει να τον κατακρίνεις. Όχι, πάει στη δεδομένη αλλαγή. Εγώ επιμένεις ότι η τακτική του είναι πολύ καλή. Ναι, καθήκης. Και βάζει το παιχνίδι. Φίλε, εκείνο όμως που πάει πίσω-πίσω το Αποέλ, να μπορεί να νομίζεις ότι είναι. Πάλι είναι τα θέματα τακτικής. Ποιον πάει πίσω-πίσω. Φίλε, πρέπει ξέρουμε ότι... Εννοεί, φίλε, το Αποέλ μάθαμε μια ομάδα που κρατά την μπάλα, ρε Μαλέκο. Και πρώτα δεν την εκκράτησε με. Πρέπει να σου πω κάτι. Πρέπει να αναφέρουμε ότι... Παίζουν μάπα κάθε τρεις ημέρες. Παίχτες είναι καταπονημένοι. Είναι προς το τέλος του πρωταθλήματος, ήταν τα play-offs, είναι ούλα, ράς, παιχνίδια, οι παίχτες είναι καταπονημένοι. Εντάξει, νομίζεις ότι είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Επέρχεται μια και ψυχολογική κούραση, επέρχεται μια πίεση να πιάω το πρωτάθλημα, ενούλα, είναι ούλα. Γι' αυτό μην περιμένεις ότι αν κάποιες φάσεις του παιχνιδιού ή οπισθοχωρεί ή έμπαιζε τόσο καλά ή τόσο passing game κτλ. Είναι θέμα και προπονητή κτλ. Είναι θέμα παιχτών βάσει του πώς πάσει που η πρώτη αγωνιστή και που κοντεύει το πρόθυμα. Και έρχεται ο Σαπίντο να τους υποστηρίζει ολόσωστα, ολόσωστα βάσει τι αγωνιστικοί είμαστε, ποιον λεπτόν είμαστε και ποιον αποτέλεσμα έχουμε. Είπα σου, ο μεγάλος παίχτης, ο παίχτης προαθλητής, γιατί σου αναφέρα πολλές φορές να με, άλλον να είσαι ποδοσφαιριστής πρωταθλητισμού και να είσαι ποδοσφαιριστής γενικά. Mm. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Okay. Άρα θεωρείς ότι ο Σαμπίντο κάνει δουλειά όπως πρέπει να κάνει. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή μιλούμε. Μάλιστα. Χωρίς να λέω ότι έκαμε τα λάθη του. Διότι κάποιες φορές σωρούμε ότι κάνει κάποιες πεντάρες. Όπως. Μόνο που βγάλει το Βιγιαφάνες. Έχει και αγωνιστική και θέλω να το τσουνιάζεται θέμα. Μόνο που τον βγάλει, εγκαθίδεις. Διότι δεν πάτε κάτω ο Βιγιαφάνες. Άρα έκαμε πεντάρες δάμε. Ναι, μόνο μπορεί να βγάλει, διότι είχε μπορεί να μπορεί να βγει και στο τούτο. Είχε παιχνίδι που έκαμε καλά φέτος. Πάταν περιοχή και ήταν η ψηλότερη απόδοση του Αποέλ όταν πάταν επαορθωτική είναι ο Βηγιαφάνη και ο Τάτσο. Τα τελευταία παιχνίδια είναι πίσω του την παίχτες, ειδικά ο Βηγιαφάνης. Λοιπόν. Διότι τώρα δεν τσουγιάζεται όμως καμιά λαϊά. Ναι, γεγονός. Α, ναι, έχω δικαιό. Ναι. Είδες. Πάμε να άξιπα. ΑΕΚ Άρης. Μάλιστα. Διότι πόση ώρα είναι. Άντε, ΑΕΚ Άρης. Πόση είσαι το παιχνίδι. Είσαι και πολλά επεισόδια το παιχνίδι. Είσαι τρίων ημιχρόνων. Είναι δηλαδή το παρασκήνιο. Ακούω δηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο φυσιολογικό για μένα. Τούτα που όσπου τελειώνει το πρωτάθλημα θα αυξηθούν και οι διαμαρτυρίες και οι εντάσεις κτλ. Φτάνει να είμαστε σε σωστά πλαίσια. Κάποια μπορεί να ξεφύγουν. Ο φίλος μου ο Χάρης ο Τσάβο Κορτές απολογήθηκε του Άρη για το πρώτο παιχνίδι. Εγκαλά να τα κάνουμε τούτα. Διότι η ένταση είναι πολύ, η κούραση είναι πολύ, τα προβλήματα είναι πολλά, η πίεση του κόσμου είναι πολύ, οπότε κάποια να ξεφύγει κανένας, δεν το θεωρώ ποντό. Να σταματήσει ο φίλος μου Σπυρέσκη να κάνει παράπονο ή τον υφρίζω. Είμαι η συμβουλή μου, είμαι 53 χρονών σχεδόν, 52-53, εντάξει, και ακόμα ξεμάζουν. Οπότε, τούτο είναι μέρος του ποδοσφαίρου, η δουλειά σου είναι άλλη. Γεγονός ότι... Τι δηλαδή το κάθε. Ναι, κουράζεις. Γι' αυτό σου είπα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε σχετικά, όχι σχετικά, έχει δει πολλά γλυόρα.
E per me non dico perché non esiste qual è il luogo pollon, c'è la fumologica, c'è agonistica, che tali paghi, tali paghi. Certo. Δικαιούνται να διεκδικούν το πρωτάθλημα εφόσον τους δώσει την ευκαιρία να το πάρει. Ναι. Παρακαλώ. Πώς βλέπεις τον Ρε Μαλεκό, την ομάδα την συμπαθήτρια που έχει μόνο βαθμούς και αγωνιστικές. Είναι τελευταίο χαρτί για να το μάθει με το Αποέλ, νομίζεις. Πώς το βλέπω. Ω, είναι τελευταίο χαρτί. Δεν είναι τελευταίο χαρτί. Τελευταίο χαρτί θα έρχομαι εδώ μένα σου άλλο όταν θα πάει ο πρώτος γύρος του play-offs. Κάθε αποτέλεσμα είναι να έχει μετά τον πρώτο γύρο του play-offs, κάθε αποτέλεσμα είναι να έχει και το τελεστέ. Απλά είναι το αποτέλεσμα το χτεσινό που είδαμε στο ΑΕΚ Άρης, βαθμολογικά δεν ευνοούσε κανένα. Εντάξει, οκ. Εγώ μόνο πω ότι ο Άρης διεκδικά μια αξιοί στο πρωτάθλημα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι συγχαρητήρια και άθλος. Ανταγωνίζεται όπως και πέρσι με ομάδες παραδοσιακές για τον τίτλο, ομάδες με κόσμο, που σου είπα ότι με την μόνο να πιένει ο κόσμος στην έδρα του ο αντιπάλου, είναι μεγάλη υπόθεση. Κοινός που θα εκμεταλλευτεί θετικά το κομμάτι, θα πιάσει ο πρόθυμα. Ως τώρα, κοινός που θα εκμεταλλεύεται παραπάνω πούρτους, είναι το ΑΠΟΕΛ, με δεύτερη την ομονία. Mm-hmm. Σωστό. Η ΑΕΚ πρέπει να σου παράπονο στο φίλο μου ο Καραβατάκης τον κόσμο και τα λοιπά και να με στυλάνε να κάνω ότι παίρνω θρή η παρουσία του μια ομάδα. Φίλε, σου κάτι, ένα πίστευτη ρε φίλε. Ναι, που τους τα έκαμε. Αν έχετε πει να παίξουμε τον Άρη, 2.500 κόσμο. Εγίνεται. Οπότε να μην κάνουν κριτική. Να σου πιστεύω. Ξέρετε θέμα κριτική. Εγώ πιστεύω ότι η Λάρνακα πεζοπορικό τσέπα. Είναι πολλά πιο παραπάνω από τους. Βέβαια. Ναι, έγινε και η ενοποίηση, έγινε και ένα πόντο πότε που γίνηκε, έρχομαι στα παλιά χρόνια τώρα. Η παραπάνω κόσμος που η Λάρνακα, πέρα από εκείνη που είναι που την αμόγωστο, με την αόρθωση, είχε σαν φίλε, μην πάει στον πολλά πίσω, ρε Μαλέκο. Ο καθρέφτης της ομάδας της ΑΕΚ είναι η πορεία του τελευταίου χρόνου. Άμα με την πορεία, δεν παίρνει 4-5 κόσμων η ΑΕΚ, αδικούν την ομάδα τους. Αδικούν την ομάδα. Μπράβο. Είπες μου το σωστά. Έτσι. Τέλος πάντων, για εκείνα που νομίζεις να κάνει τώρα. Η πορεία που κάνει είναι εξαιρετική. Ναι, ναι, εννοώ ότι... Εύκαι από κυπέλλον πορτές, σωστά. Και να πούμε και ότι σκόντζε, ξέσαμε το κυπέλλον. Ας το κυπέλλον τώρα. Εγώ θα σας ρωτήσω όπως μιλήσαμε για το ΑΠΟΕΛ, για την ΑΕΚ, να μιλήσουμε και για την όρθωση, δεν είπες για όρθωση. Ο Άρης είπες μου ότι είναι μέσα στο πρωτάθλημα, σαφώς. Η ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι η πορεία που έκαμε που την έφεραν έτσι όσο πιο κοντά μπορούσε να έρθει τώρα να εξασθενήσει η πορεία της ή νομίζω ότι ακόμα είναι να τα... Δεν μου βγάλει αγωνιστικά να εξασθενεί. Ναι. Δεν μου το βγάλει λίγο. Εντάξει, όμως επίσης το πλήν 7 πάλι. Οκ. Είναι μια ομάδα η οποία ευκένει από το κύπελλο πορτές. Δεν να ησυχάσεις και λίγο, γιατί είπαμε το που με ρώτησε και περασμένο πριν το κύπελλο ότι είναι μια καταπώνηση έξτρα. Φίλε, μάλλον εφανίκε, η μόνη ομάδα που είναι επηρεάστη από κύπελλο ήταν η Ομόνια, η οποία να κάνει με έναν εύκολο αντίπαλο. Ενώ κοίταξε να δεις την Πάφο, κοίταξε να δεις τον Άρη και την ΑΕΚ, πόσο είναι επηρεαστή. Και ακόμα και η ανόρθωση που επήγε να γυρίσει το 3-0 με τον Άρη. Είναι δαμέ που λαλούμε και που σου είπα πριν, πριν ένα λεπτό, είπα σου δαμέ ότι η καταπώνηση των ποδοσφαιριστών είναι μεγάλη υποθέση. Και αν μπαντήσει και την Ευρώπη. Ναι, αλλά είπες το κατά από έλεγες. Είπες την καταπολίση, ρε φίλε. Είπες για την καταπολίση που το από έλεγες κυπέλλου. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, γιατί σημαίνει ότι λόγω του κυπέλλου. Μα και μη κουράσεις και ευκάλλει σου αν παίξω τετάρτη και Κυριακή. Να μου ευκάλλεις τώρα, μπορώ να μην αν παίξω τετάρτη και Κυριακή. Δεν μπορεί να είναι πολύ λόγο. Και κιάσε στην Ευρώπη, οκ. Πες μου το παιχνίδι και το τσάπιον της σήμερα. Λάτσο, Μπάιερ. Μου ένας έδερε, μου άλλος έδερε. Στο πρωτάθλημα. Μου ένα έδερε, μου άλλο έδερε. Το άλλο, Σοσιετά Παρί. Έφατε η Σοσιετά, η Σοπαλιάρη Παρί. Μου ένα έδερε, μου άλλο έδερε. Είναι η υποτυχία. Οκ. Και μου για την ΑΕΚ, πού τη βλέπει να πιένει, μέχρι που να μπορεί να διεκδικήσει να πιάσει το πρωτάθλημα, είναι δύσκολο. Ναι, έναν τέσσερα. Έναν τέσσερα. Και το ίδιο και ο Άρη. Το ίδιο και ο Άρη. Οκ. Για την ομόνια δεν είπε έναν τέσσερα, είπε δύο τέσσερα για την ομόνια.
Πριν. Δεν μόνο πρώτος που είπα ότι μπορεί να πιέσει ο Παρτιζάν. Όχι, είπες ότι για να πιάσει η Ομόνια το πρωτάθλημα πρέπει για να πάει στο ένα πράγμα, ενώ δεν είπες για τον Άρη και για την ΑΕΚ. Δεν τον Άρη για τους. Εγώ είπα για το Ομόνια και για το Ομόνια που έλεγα. Όχι, ρε, δεν θυμώνεις. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσεις σε δύο λεπτά το φαινόμενο ανόρθωση. Η ομάδα που μας εγκαθιστούσε στον πρώτο γύρο ήταν και πρώτη στη βαθμολογία. Ήταν και πρώτη στην βαθμολογία. Κάποια στιγμή παράσυρε μας με τη θετική άποψη ότι μπορούσε να πιάσει το πρωτάθλημα. Και βγάλει το αγωνιστικό, το κακό αγωνιστικό πρόσωπο τα τελευταία παιχνίδια. Οκ, άκουμε. Η ανόρθωση μας που τη συμπαθούμε, είχαμε μπει από την αρχή του πρωταθλήματος συγχαρητήρια για την αλλαγή νουλή με το πατατράκ της περσινής σεζόν. Εντάξει. Δεν είναι ούλα μαύρα, έμπηκε στην εξάδα. Εντάξει, δεν φαίνεται να μην αντέχει βάσει του ρόστερ του εντό όσο του άλλου κτλ. Όμω δεν σημαίνει ότι η πορεία που κάνουμε είναι αποτυχημένη. Ο στόχο είναι η Ευρώπη, ήταν πάντα η Ευρώπη, ακόμα διεκδικά, με λίγε πιθανότητε. Εντάξει, όμω δεν μπορεί που τη μια φορά μια άσχημη αγωνιστική σε άλλη. Μην μου λορκάζει τον Άρη. Απλά όμως, εκείνο που λέμε είναι όρθωση, ήταν το πολλά καλό ποδόσφαιρο που έπαιζε, έφτασε σε σημείο όλη η ποδοσφαιρική Κύπρο να λέει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Εκτός εγώ. Δεν την είπα ποτέ. Για να την πέθεσαι ότι ενθουσιάζεσαι σε όρθωση. Ρε φίλε. Ρε, μιλώ σε ελληνικά. Ελληνικά σου είπα εγώ ότι ενθουσίαζε όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο για το ποδόσφαιρο που έπαιζε, όχι για να πιάσει το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εν τούτο που συμβαίνει στην όρθωση και απογοητεύει. Δηλαδή λέμε ρε φίλε πώς τούτη ομάδα, πώς έγινε τούτη ομάδα έτσι, μέσα σε 2-3 μήνες. Εντάξει, έλειψε η βενζίνα που δυνάμεις παραπάνω. Λίον ταρακούνιμα από εκεί ποδά, κάτι που ακούω δεξιά αριστερά. Το άλλο το κομμάτι είναι χτες δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις του Γκερέρο που τάσσερε τους παίχτες. Τον Γκαλλιέγο, τον Γκερέρο είναι παίχτη ρε. Να πω ταλού. Γκαλλιέγο, τον Γκερέρο είναι παίχτη. Δεν μπορεί να του δώνει μια ναυκάλι ρε. Το φκάνει καμπάρα τσουκλή του Γκαλλιέγο, να πω ταλού. Α, Γκα. Γκαλλιέγο ρε. Γκαλλιέγο, εντάξει να μάθουμε ρε. Να μάθω, όσο μάθει να φύγει. Να φύγει θαρέτα. Λοιπόν, άκου. Δεν μου άρεσε η δήλωση του που έσυρε να πας στους παίκτες. Τον το πράγμα είναι το λες πόξο. Λες, το μέσα στα αποδητήρια κλειστήνε τους, βάλεις τους ποσίου που πήγαν και ποσίου φύγαν, αλλά έξω τους παίκτες, τα σύνεις πάνω σου είπα στους παίκτες. Αυτά. Η Πάφος που χάσε μου το Αποέλ, είπες καμιά κουβέντα ρε, πώς την είδες. Η Πάφος που χάσε μου το Αποέλ, δεν είδα παιχνίδι που να έπρεπε να χάσει, εντάξει. Μια σαν να νομένη ομάδα, σαν να νομίσεις πολλές βάλτε υποτσί, καλύτε ποτά, όπως σου λέω δαμέ, παίζει υποτσί, ξέρω εγώ στη Ομόνια, τι παίζουν πάνω στο ΑΠΟΕ, στη Ανόρθωση, στο ΑΠΟΕ να μου κάνουν κλικ τούτη και τούτη, για τούτη την πάφω, καλύτε μου μια σαν να νομένη ομάδα. Δεν ξέρει να μου κάνουν, ούτε ξέρουν να μου κάνουν και διεπίκτες, σαν να νομένη ομάδα, δεν τους έχει πιο καλά. Βάσει την απόδοση του τελευταίου στο πρωτάθλημα, ύστερα διάμεσα του κυπέλλου που κέρδισε την Σαλαμίνα και προχώρησε στο κύπελλο. Και βάσει τον που θεωρούμε, τούτη ομάδα έπρεπε να είναι πιο ψηλά και πιο διεκδικητική στο πρωτάθλημα. Τώρα τι κάνουν λάθος, εγώ εύκολα τη συνταγή μου όταν ήρθα πριν 5-6 εβδομάδες, δηλαδή 2 μήνες να μπορούσε ένα μήνα, και σου είπα θέλει 2 παίχτες στο κούσο. Θέλει 2 παίχτες που να ζητούν το ψωμί τους, να το βγάλουν, να κάνουν μεταγραφές κτλ. Είναι παίκτες βασικές, κάθονται για μέσα στο... δεν μπορεί να λέμε το εξοχείο, είναι στη Παφό. Να τον νιώμα που καμά. Ναι. Ξέρω ποια ρωσία. Απολαμβάνουν τα ούλα, τα σπίτια τους, τα δούλα τους, τα ριάκια τους. Διαβάθμιση είναι, τέλειωσε η διαβάθμιση, ρε Μαλέκο. Διαβάθμιση. Αν δεν βάλεις τέλειος, μην ξέρεις τη βαθμολογία. Τώρα, να κάνω ποδούντο, να σου είμαι ποδούντο, ρε, μα εμείς εμάς πάμε ξανά, έτσι μετά κοιμάζω το Χάρπαρτ. Έχουμε το γνώθεις αυτό, είμαστε της μάπας μας.
Μπορώ να σου μιλήσω 7 γλώσσες της μαπάς. Άρα. Πάμε παρακάτω. Ρώτησας. Μετά του έντα, είπα σου τον Οθέλλο να χτίσω παλία, ρίχτε. Ρε, άστε ο να μπορείτε να πω τελευταία. Η δόξα ακόμα μια φορά δείχνει όταν θα παίξει με ομάδες 6 ποντών δεν βρίσκει τα πατήματα ο προμονητής. Τέλειωσε η διαβάθμιση ρε φίλε, έχει ακόμα ενδιαφέρον. Εν ξέρει να χτίσει παιχνίδι, ξέρει πώς θα μείνεται και να φεύγει αντιπιθέσεις, δεν έμαθε ακόμα πώς θα μείνει ο γιος του Πετράγη. Ναι. Να μπορούμε να τις καμίωσες σας. Χριστός Χαραλάμπος. Χριστός, μπράβο του, για την τεσσάρα. Έπιαν έναν αβαντάζ μεγάλο που τον εγουρούσαν όλοι και οι τρεις ομάδες για να πάει για να το λεφτάσουν να πέσει η καμιώτησα. Εμφανίστηκε επιτέλους στα κανάλια ο Σταυρής ο Δημοσένος που χώνε τον ποτσί, χώνε την ποδά, ήταν που χώνε την ποδά. Και φίλο μου, είχε ρόνο από με. Ποιάς τον τηλέφωνο και ρωτάτε. Ποιά, εμφανίστηκε. Εχάρηκε πολλά την νίκη με η δόξα ρε. Ναι, διότι πρέπει να έχει γνωστή πίεση. Έτσι ρε, λες πόντες για ο φίλος ο Καραβίδα, έτσι είναι τις πόντες καλές του Καραβίδα. Τσακωμένη. Ένιξαν τσακωμένη. Όπως το μπορεί να σκοτώνω, όπως τον Ναρίτη. Μπορεί να σκοτώνω από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη και πέφτει να πίνουν κάθε πρόβλημα μαζί. Πάμε παρέα. Λοιπόν, άρα βλέπεις ότι... Τα φυγιά μου είναι καλός. Βλέπεις ότι τέλειωσε η διαβάθμιση, ναι. Λογικά τέλειωσε. Είναι άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που θέλει να χάνει, θέλει να πρωταθλητής για τον πρόεδρο που εμφανίστηκε. Για να πάρει, χρειάζονται οι άνθρωποι στο ποδόσφαιρο. Έμειναν η Καρμιώτισσα, νομίζεις, τέλειωσε. Μαζί και ο γιος και παίζουν μάπαρα. Δεν ξέρω, ρε, τώρα μιλώσει η Καρμιώτισσα, ρε, έχει γιος μέσα στη θεσσαλική, νομίζεις, ναι. Είναι και πολύ καλός παίχτης ο φίλος μου, ο Σταυρής, ήταν καλό παίχτης. Πού ξέρω, πού παίζε, εγώ δεν ξέρω. Κάτι παίξαμε ένα παιχνίδι που ήταν το παλέμαχη. Επίσης, αμένει πήραν οι γιος σου που το... Να μου απαντήσεις, ρε, να μου απαντήσεις. Διαβάθμιση τέλειωσε. Διαβάθμιση... Πρέπει να πετάσουν οι... Όχι οι Σινές, τα... Που εκεί στο Ναθιένου, για μένα, οι ταβέρνες, πρέπει να πετάσει για μένα αυκούν... Να φάμε, μετά που έχουν στην Αθήνα, αυτό που κάνουν καλό, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Κάνουν ότι κάτι άλλο στη Ρώτο το φάει το τσιπάρο. Πρέπει να μέσα στο Ζακάτσι να πάνε και μέσα στο Λέιτ Ισμαήλ να είναι ανάπτυξη που τα τώρα και να φκεί ο φίλος μου ο Καραβίδας στο ρόλο της δηλώσης του που τα τώρα έτσι, ας πούμε. Έπρεπε να γίνει και το συγχαρητήρια για τα 12 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Να ξαναπαλέψει έτσι έναν άνθρωπο που τα βάλει κάτω, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Σκηνικός άχνας πάει πολύ καλά. Με φίλος στο Σότσο. Βέβαια, αρέσκουν μου τούτες ως που θωρώ τους καπέλους και έρχονται. Καρτσέτο και κερτσέτο και γαράρα και πιθαρέτα. Να δω και έχουν ευκαιρίες τους παίχτες που ήταν επαγγελματίες, παίχτες και είναι επαγγελματίες που είναι. Έτσι πολλούς. Πάμε στα προγνωστικά, ρε Πάνακο. Ναι. Τρία παιχνίδια να λύσουν γι' αυτό, δεν θέλω να λύσω τα εφτά. Το πρώτο κουρμό. Κάσε να πάει στη αφιού του, να πει ο Πάνακο. Έγινε να φύγει, είπε ο Σάντης, δεν θα φύγει ο προγνωστής. Αφήστε τον προγνωστή να κάνει δουλειά του. Μα πριν και ο τρίφτο μας ήταν ο ένας. Ποιο που ήταν στη Γενική Συνέλευση, δεν μπορούσα να ζει. Είπα σε ότι κάτι. Και ο Χαμπουλάνας σχέση με ο ποδοσφαιρός. Δεν είναι ο Χάς είναι πανέτοιμος. Α, είδω. Αν βλέπεις τον ο Χάνα έτοιμο να λάβει την όρθωση. Why not. Οκ. Να δούμε ρε φίλε, αν το έχουν την ευκαιρία. Αν την δόγος. Έχουν την ευκαιρία μόνο από τον Άπειρο, ναι, Άπειρος. Έτσι, ο Χάς είναι Άπειρος. Έτσι να μου ζει. Ομόνια ΑΕΚ, ρε. Έχουμε την ευκαιρία του Άπειρου, ο Χά. Ο Κάζε μες τα είπε που ήσουν αγέννητος. Ποιος? Εν ήσουν εσύ αγέννητος. Ποιος ήταν σίγουρο. Ρε, Ομόνια ΑΕΚ ρε. Μου να μας πούν και άγκο άπειρος. Πάει παρέκα. Ομόνια, και το μεταξύ πρόσεχε, μην ξαναπείς για ομοφιλόφιλους στην εκπομπή, διότι δεχτήκαμε πολλά παράπονα. Πρόσεχε. Εγώ δεν είπα ποτέ ομοφιλόφιλος, πού είστε σπουπά. Πάμε να ανοίξω την κουβέντα, ρε.
Pare che non si può mangiare la gomma. Non è un problema. 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 Non è a plana su tu spiro ne voglio orare che donna su poda di più e dice tu spiro ne fche se tu spiro ne fche se tu spiro ne fche toca se la o se la che se cosa se di oro fa di aver nostro con la giena gomma ne fta cado mire furono ne fche bene ora si dire non vuoi dire fare isso men vistimo are 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 pushtepse doraja bai bora ora so je misena gomma bende inixe umoni ai crema lecco Omoni è. E ci sta gliora, ti parla di gliora. Omoni è. E una bocaccia di omoni è. Che hanno i giuglioni di tutti, 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 Άρης Αποέλ. Άρης Αποέλ. Απαραγιά. Άρης Αποέλ. Άντε, παίξε τα άλλα, δεν σε ρατσίσεις τα γλυόρα, ρε Μαλέκο. Εθνικός ο θέλος. Εθνικός ο θέλος. Εντζάμε, συντοπίτε σε ένα από κάτι σχέδιο, όχι ο Σατσάς είναι προθετής, άσου. Καρμιώνης Σάρες. Σάρες, άρα, για ούτε που λέγαω, θα σου πω, για σου πω σκόρδαμε. Όχι, σημεία. Άσου, εν τότε λοιπόν. Μια σαλαμίνα δόξα. Μια σαλαμίνα δόξα. Μια σαλαμίνα δόξα. Δύο. Αέλα πόλο. Μην τα έσκεψε του σαλαμίνα και πάτα καλά. Αέλα πόλο. Αέλα πόλο ρε. Όχι, αέλα πόλο. Μέρα πόνα που κάνουμε που μίλησε. Αέλα πόλο. Φύγουν το μητσί για να χτιστεί για την νέα σεζόν. Να βάλουν παραπάνω στόχους. Ενώ για εξάδα. Να η Σαλαμίνα και μια χαρά είναι να αρκεψούν τέτοιο. ΑΕΛ Απόλλο ρε μάλλον. ΑΕΛ Απόλλο. Να δούμε. Δεύτερον γκρουπ ρε. Ποια όρκα σου. Δύο. Λοιπόν, ευχαριστώ την Τράπεζα Κύπρου. Θα πεις ανέκδοτο να φύγω και να πεις μόνος. Σε ποια κάμερα μόνος. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Κύπρου που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Με βρει ένα λεπτό να σου βρει, καλό ρε. Ένα φίλο. Ένα φίλο. Ένα φίλο. Ένα Επίενω άντρας, εντάξει. Σε λαλή του γενέκας, ξέρεις, επίενε που την πρώτη νύχτα. Μεν πεις που. Έθα μωρέ, καλό να νοσού. Περίμενε, αν σου πω το αρέκδοτο. Να δείξει τον αυτηρό. Εντάξει, ότι είναι ο άντρας του σπικιού. Πάει, μπορεί κακό σου μπορεί γενέκας. Έτσι, για να εξηγούμαστε. Κάμε τον τάγιο, παράδειγμα. Εγώ, το πρωί, θέλω έτοιμο πρόγευμα στο τραπέζι και το έρευνα. Μα κάνω το έτοιμο στο τραπέζι. Εντάξει. Ναι. Εμεσημέρκαζε, θέλω το φαΐν έτοιμο, πάω στο τραπέζι, έρθω έρευνα. Ενύχτωσε τα κρασιά μου, το φαΐν πάω στο τραπέζι, έρθω έρευνα. Σε καταλαβες. Λέει το ακόμα σου πω να είναι. Εγώ μετά τις 12, θέλω να μιλήσει. Έρθει, έρθει, έρθει. Τώρα δικαιούσε να πεις.